κάτοικοι βεβαίως από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα. Στα οποία δημοτικά διαμερίσματα ενώ τις περιφέρειες της Δημοτικής Ενότητας Κουντάριος, είναι Κουμαριά, Πεπονιά, Κάτω Καμήλα κτλ. Είχαν έρθει κάποιοι λογαριασμοί οι οποίοι είχαν την ένδειξη καθάριση και οι οποίοι ήταν υπερβολικοί. Με ποσά τρελά. Τώρα μιλάμε για ποσά 600, 700, 800 ευρώ. Γι' αυτό το καρδιολογικό του νοσοκομείου είχε τόση δουλειά. Φυσικό και επόμενο είναι. Με τα εγκεφαλή. Ναι. Κύριο διοικητή, πριν δείτε λίγο. Τώρα, εμείς στην αρχή, αυτό το θέμα έχει ξεκινήσει από το Μάιο. Εμείς προσπαθούσαμε να μην το δώσουμε διαστάσεις, διότι θεωρήσαμε καλόπιστο ότι πράγματι δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, γιατί το δίνετε διάστηση? Το δίνουμε διάσταση να σας πω γιατί. Γιατί στείλαμε μια εξώδικη δήλωση στη ΔΕΙΑΣ μαζί με κάποιους λογαριασμούς και όταν λέω στείλαμε, ήμασταν γύρω στα 250 άτομα από το Σκούταρι και άλλα τόσα από τις τοπικές κοινότητες και? Με την οποία εξώδικη δήλωση τους ζητούσαμε να μας απαντήσουν σε κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Ωραία. Και να μας παρέχουν κάποιες διευκρινήσεις. Και να ξαναδούν τους λογαριασμούς. Κάθε δημότης έχει δικαίωμα να κάνει και έχει δικαίωμα προχώρησης και πρόσβαση στην πληροφορία που έχει ΔΕΙΑΣ. Σωστά. Και? Το ένα το θέμα που μας ξένησε ήταν ότι η απάντηση, μολονότι εμείς την περιμέναμε για τις 24 Μαΐου, δηλαδή μια-δυο μέρες πριν τις εκλογές, γιατί αυτή την προθεσμία τους είχαμε θέσει, και σε κάθε περίπτωση δεν ήταν και κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να απαντηθεί. Και οι υπάλληλοι δουλεύανε, δεν σας ήρθε τότε λοιπόν. Ήταν υπεραρκετές σε 15 μέρες. Η απάντηση μας ήρθε στις 3 Ιουνίου, δηλαδή ακριβώς μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Και η απάντηση αυτή, κατά τη δική μου εκτίμηση. Τι λέει δηλαδή η απάντηση αυτή? Δεν απαντάει σε όλα τα θέματα που θέσαμε με την εξώδικη. Γιατί? Γιατί με την εξώδικη είχαμε ζητήσει να μας ζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Και δόθηκαν κάποιες γενικές απαντήσεις. Κύριε Τσομπανούδη, ένα λεπτό. Με το εξώδικο δεν ζητούσατε εσείς να δείτε τι συμβαίνει με αυτούς τους λογαριασμούς, να πάρουν πίσω αυτά τα ποσά και να σας στείλουν τα σωστά? Εν ολίγης, έτσι. Μπράβο. Η απάντηση που σας στάλει πίσω στο εξώδικο που στείλατε δεν είναι αυτή. Η απάντηση δεν μπαίνει στην ουσία του ζητήματος. Δεν μπαίνει στην ουσία του ζητήματος. Ζητήματα. Κοιτάξτε τώρα να σας πω και μια αλήθεια. Επειδή τώρα οι δηλώσεις αυτές είναι δημόσιες και επειδή, εντάξει, ίσως το ξέρετε, εγώ πάντα προσπαθώ να κρατώ ένα χαμηλό προφίλ και γι' αυτό κρατήσαμε και το θέμα εκτός. Κύριε Τσομπανούδη, εδώ μένουμε στην πόλη και μας έρχεται 30 ευρώ νερό και δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε με τα έξοδα που έχουμε. Τώρα, άμα έρθει το 600, πιο καρδιολογικό να μας σώσει, τώρα τι λέμε τώρα? Να σας εξηγήσω, αυτό να σας εξηγήσω. Προσπαθώ, εντάξει, τις δηλώσεις μου εδώ να είμαι φιδωλός. Με την έννοια ότι καταλαβαίνω ότι αυτή η ιστορία θα πάει πολύ μακριά. Γιατί να πάει πολύ μακριά? Είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεκαθαρίσει, κύριε Τσομπανούδη. Αυτό ακριβώς. Είναι εύκολο να ξεκαθαρίσει, αλλά υπάρχουν πολλά που πρέπει να διευκρινιστούν. Να σας πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό για να πάρει μια εικόνα και πείτε ο κόσμος. Γιατί στο παρελθόν είχε ανακοινηθεί πάλι το θέμα, αλλά είχε γίνει μια διάκριση των τοπικών κοινοτήτων με την πόλη και ήταν λάθος αυτή η διάκριση. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβετε. Ότι όταν τιμολογείς με κλίμακα, δηλαδή όταν έχεις μια κλίμακα που είναι το νερό σχετικά, έχει τιμή που έχει και στις Σέρες για παράδειγμα, το θέτω σαν παράδειγμα τώρα. Ναι. Και μετά υπάρχει μια κλιμακωτή χρέωση η οποία... Όταν ξεπερνάς τα κυβικά, ναι. Προσέξτε λίγο τώρα. Όταν υπάρχει αυτή η κλιμακωτή η χρέωση και τιμολογείς ανά ένα συγκεκριμένο διάστημα, θα πρέπει να είσαι ακριβής και στις μετρήσεις που κάνεις. Σωστό. Διότι αν ξεφύγει μια αυτή μέτρηση. Αυτή δεν είναι όμως συνεπής. Φυσικά είναι πλασματική η μέτρηση. Άρα θα σας κάνουν την έκπτωση. Λογικό. Άρα εγώ θα σας θέσω ένα ερώτημα, θα το θέσω σαν ερώτημα. Δεν θα το κάνω σαν κατάφαση. Σαν ερώτημα θα το θέσω και δουλέψτε το εσείς. Ότι όταν έρχεται ένας λογαριασμός και έχει η ημερομηνία, α το πούμε έτσι, 30/12/18, αλλά η καταμέτρηση έχει γίνει 27/3/19. Καταλαβαίνετε. Κύριε Τσομπανούδη. Ότι έχετε ανεβεί κλίμακα, έχει ανεβεί κλίμακα ο καταναλωτής. Αυτό ακριβώς. Κύριε Τσομπανούδη, λέμε τα αυτονόητα. Θα τα πάρουν πίσω, θα τα διορθώσουν και θα τα ξαναστείλουν. Τώρα, τι μπερδεύονται με απαντήσεις και εσείς σας παιδεύεστε με τα εξώδικα. Και άιντε τώρα να πάτε, δηλαδή, για το αυτονόητο. Έχουμε και άλλα θέματα, κυρία Μωρέτη. Έχουμε και άλλα θέματα. Γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είναι κάποιοι οι οποίοι πλήρωσαν αυτούς τους λογαριασμούς. Τους πλήρωσαν. Και είναι, αυτά τα ποσά έχουν εμφανιστεί μέσω ισολογισμού της ΔΕΙΑΣ. Άρα αυτά τα ποσά τα οποία εισπράχθηκαν. Τι θα κάνουν, θα επιστραφούν και πώς θα πάρουν. Όχι, δεν θα επιστραφούν. Θα συνυπολογιστούν με τους επόμενους λογαριασμούς. Τους σωστούς. Πλήρωσαν τώρα, είναι σαν να προπλήρωσαν κάτι δηλαδή. Εγώ ρωτάω και κάτι άλλο. Σε στείλει ερώτηση το κάνω αυτό.
Υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορούσε να μας πει πόσο ακριβώς είναι αυτοί οι λογαριασμοί, δηλαδή πότε, όταν ήταν να γίνει μέτρηση και ταμείο, δεν έγινε. Βεβαίως, το Ταμείο και το Λογιστήριο της ΔΕΗ, απλούστατο επίσης. Δεν είναι απλούστατο, κύριε Τσεβανίδη, το καταλάβατε. Τώρα αυτό ακριβώς δεν είναι απλούστατο, δεν είναι αυτά τα πράγματα, έτσι. Εντάξει. Και είναι κρίμα που γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Η λογική λέει ότι είναι απλούστατο. Το ότι εσείς παιδεύεστε για το αυτονόητο. Τι να σας πω τώρα, ναι, γι' αυτό παιδεύεστε, για το αυτονόητο. Κοιτάξτε, όπως σας είπα, οι κάτοικοι εκεί στις τοπικές κοινότητες δεν ήθελαν να δώσουν έκταση στο θέμα, γιατί προσδοκούσαν ότι θα έχουν καλόπιστη και καλοπροαίρετη μεταχείριση από τη ΔΕΙΑΣ. Ωραία. Εμείς έχουμε κάποιες ενδείξεις, ας το πω έτσι τώρα δημοσίως, και θα δούμε στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί το θέμα, ότι υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία χρειάζονται διερεύνηση, ας το πω έτσι, και εντάξει, αυτός που είναι με καταλάβει. Κύριε Τσομπανούδη, πού θα μαζευτείτε απόψε? Σήμερα θα μαζευτούμε στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Σκουτάριου. Ωραία. Στο Σκούταρι, στο πρώην Δημαρχείο. Τι ώρα? Είναι 9:30 θα μαζευτούμε. Εντάξει, θα το γράψουμε. Εμείς καλούμε τους καθήκους για να δούμε τις επόμενες ενέργειες. Εγώ έχω ένα πλαίσιο ενεργειών που θα ακολουθήσουμε. Θα τα πούμε και αύριο, σας παρακαλώ. Είτε εδώ στο στούντιο, είτε τηλεφωνικά να μας πείτε τι αποφασίσατε απόψε. Θα χαρώ να μιλήσουμε. Απλά όπως ξέρετε και πριν είχα ένα δικαστήριο, δεν μπορούσα να μιλήσω και αύριο έχω ένα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα με την ώρα, αν θέλετε. Οπότε ή τηλεφωνικά και τις επόμενες μέρες εδώ στο στούντιο για να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει και τι θα αποφασίσετε και τι θα πράξετε, γιατί μιλάμε για αυτονόητα. Και νομίζαμε ότι το θέμα είχε λυθεί. Καλό σας κουράγιο, κύριε Τσομπανούδη. Σας ευχαριστώ. Καλό κουράγιο. Καλή συζήτηση. Φιλοξενία. Γεια χαρά. Ευχαριστούμε και εσάς που μείνατε μέχρι και αυτή την ώρα κοντά μας.